Κέντρον των ημερών αυτών είναι η αρετή της νηστείας. Δι' αυτόν τον λόγο εδώσαμε την αρχή του Θείου Κηρύγματος εις αυτό το θέμα. Παίρνουμε την εβδόμην οδή του ακαθίστου ύμνου και ερμηνεύουμε με τη χάρη του Θεού όσην Εκείνος μας χαρίσει τα βαθύτερα νοήματα της οδής ταύτης. Οδή σημαίνει άσμα εις τον Θεόν, ευχαριστία εις τον Θεόν. Αυτή στιγμή οι Εβραίοι εξήλθον εκ της αριθράς θαλάσσης, την ιδίαν στιγμή ανέπεμψαν εις τον Θεόν οδάς, ύμνους δηλαδή. Αυτή η εβδόμη οδή αναφέρεται εις τους τρεις πέδας, το Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβδεναγό, ή Ανανίας και Αζαρίας και Μισαήλ. Τι είναι αυτοί οι τρεις πέδες και γιατί ο υμνοδός της Εκκλησίας μας αναφέρει αυτούς τους τρεις πέδας? Ούκε λάτρευσαν, λέγει, την χτίσιν οι θεόφρονες παρά τον χτίσαντα. Οι χτίσεις είναι αυτή την οποία ο Θεός έκτισε, αυτά τα ορατά τα οποία βλέπουμε, τα επουράνια και τα επίγεια, αυτά είναι οι χτίσεις του Θεού και όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Δεν είναι ο Θεός. Εκείνος έκτισε την χτίση όλη. Πλην όμως ο άνθρωπος θέλει να οικειωθεί την θεότητα, να κάνει τον εαυτόν του Θεόν. Οι Εβραίοι είναι εκλεκτός λαός του Θεού. Παρόλον ότι τον εσταύρωσαν, παρόλον ότι τον κατέτρεξαν και ανήλθον εις τους ουρανούς εκ των χειρών αυτών εκατομμύρια μαρτύρων. Εν τούτης ο Πανάγαθος Θεός αγαπά αυτό το έθνος, διότι αυτό εκράτησεν και την μονοθεία μέσα εις τα είδωλα. Πλην όμως όταν παρεξέκλεινον εκ της οδού του Θεού, ετιμωρούσεν ο Θεός αυτών των λαών. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως και εμείς, οι οποίοι είμεθα εκλεκτός λαός του Θεού, ότι ο Θεός δεν φίδεται, δεν συγκουνεύεται να δώσει τιμωρία. Όταν παρεκκλίνουμε και εμείς από τον δρόμο του Θεού, τότε επιτρέπει ο Θεός δοκιμασίας. Και αν μεν είναι μικρή δοκιμασία, καλώς. Εάν είναι φοβερές οι δοκιμασίες, αλίμονό μας. Τότε οι Εβραίοι εξέκλεινον εκ της οδού του Θεού και επέτρεψαν ο Θεός και ηχμαλωτίστησαν από τους Βαβυλωνίους και μετεφέρθησαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα. Εκεί βασιλεύσει το ο Ναφουγοδονόσορ, ο οποίος κατατυρανούσεν μέσα εις την δουλεία τους Εβραίους και εκείνοι έκλαιον και θρυνούσαν και κατέληξαν εις τον ποταμόν Βαβυλώνος και κρέμασαν, λέγει, επάνω εις τα δέντρα τα όργανα αυτών και τους παρότριναν οι Βαβυλώνοι να ακούσουν μουσική από εκείνα τα όργανα και έλεγαν πως άσομεν οδύν καινήν, λέγει, καινούργια πράγματα τα οποία δεν ακούσατε, βρισκόμενοι μέσα εις την δουλεία.
και έκλαιον και θρηνούσαν. Πληνόμαστε πράγματα δυσκόλυβων συνεχώς. Και ο Ναβουχοδονόσορ μέσα από αυτούς τους εχμαλώτους εξέλεξεν τρεις νέους. Τον Ανανίαν, τον Αζαρίαν και τον Μισαήλ. Ήσαν νέα παιδιά. Τα είδε, τα εκτίμησε και τα παρέλαβε στο βασίλειό του, μέσα στο παλάτι του, και τους έδωκε ιδιαίτεραν προσοχήν για να αξιοποιήσει την εξυπνάδα των τριών αυτών παιδιών. Μέσα στο παλάτι όμως που ευρίσκοντο ήσαν μέσα εις βασιλέαν ειδόλων. Και ο βασιλεύς διέταξε όπως τρέφονται ιδιαιτέρως οι τρεις αυτοί παιδες για να έχουν πάντοτε την δύναμη της μορφώσεως. Εκείνοι όμως δεν υπήκουσαν στην διαταγή του βασιλέως και εις εκείνον ο οποίος τους έφερνε το φαγητόν για να τρώγουν, του είπαν «Δεν θα μας φέρνεις από τα κρέατα αυτά, θα μας φέρνεις μόνον χόρτα». Ας ακούσουμε λίγο αυτήν την φράση, αδερφοί μου, εμείς οι οποίοι έχουμε Θεόν την κοιλίαν. Δεν θέλουμε να κάνουμε νηστείαν, διότι λέγει δεν αντέχω. Όταν κάνω νηστεία λέγει ζαλίζομαι. Λιποθυμώ. Αυτά όλα είναι πλάνη του διαβόλου, αδερφοί μου, και προσέξετε αυτά στα λεπτομερείς φράσεις. Από την νηστεία δεν παθαίνει κανείς τίποτα. Τίποτε. Εκείνος ο οποίος παθαίνει είναι εκείνος ο οποίος δεν νηστεύει στη ζωή του. Και τούτο το ομολογούν επιφανείς ιατροί και επιστήμονες. Ότι εάν, λέγουν, οι χριστιανοί ετηρούσαν τα νηστεία στα οποία η Εκκλησία διατάζει, δεν θα υπήρχουν τόσοι ασθενείς στα νοσοκομεία. Ο δε Μέγας Βασίλειος λέγει ότι οι άνθρωποι που δεν νηστεύουν, λέγει, σκάβουν το μνήμα τους με το πυρούνι. Η νηστεία ανακαινίζει τον οργανισμό του ανθρώπου. Παράδειγμα είναι οι τρεις παιδες. Όταν ήκουσεν εκείνος ο οποίος ήταν διατεταγμένος να τρέφει τους τρεις παιδες αυτήν την φράση να φέρνει μόνο χόρτα για να τρώγουν, αυτοί διαμαρτυρήθησαν. Αυτοί οι οποίοι είχαν εντολή από τον βασιλέα εξέστησαν, εφοβήθησαν. Πλην όμως οι τρεις παιδες τους διαβεβαίωσαν και ιδιαιτέρως εκείνον ο οποίος ήταν ο αρχηγός δια την τροφήν των. «Μη φοβάσαι», του είπαν. «Εμείς δεν έχουμε να πάθουμε τίποτε». Και όντως, όσον έτρωγαν τα χόρτα, περισσότερον, λέγει, ελαμπρύνετο το πρόσωπο αυτών. Περισσότεραν δύναμη έδιδεν ο Θεός σε αυτούς τους τρεις παιδες. Πρόσεξε, αδερφέ μου, νίστευσε και μη φοβάσαι. Μη φοβηθείς τα σαπειλά του διαβόλου. Ο διάβολος φεύγει με δύο πράγματα, με νηστείαν και με προσευχήν. Δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Όταν νηστεύεις, έχεις τον Θεό μαζί σου.
Αλλά η νηστεία δεν θα περιοριστεί μόνον εις την τροφήν, αλλά και εις τους οφθαλμούς και στην ακοήν και στην γλώσσαν και στα χέρια και στα πόδια. Σ' όλο σου το σώμα πρέπει να επικρατεί μια νηστεία η οποία να είναι ευάρεστος εις τον Θεόν. Ήρθε η στιγμή κατά την οποία ήθελε να ταπεινώσει ο Ναφουγκοδονόσορ περισσότερον τους Εβραίους. Και τότε εσοφίστη από τον διάβολο να τυπώσει την εικόνα του χρυσήν, το πρόσωπό του, τη μουτσούνα του δηλαδή. Η εικόνα του αυτή την έστεισαν μέσα εις έναν πεδίο, σε μία πεδιάδα η οποία ονομάζεται Οδεϊρά, και διέταξαν να μαζευτούν όλα τα όργανα τα οποία είχαν τότε στην διάθεση των Βαβυλώνιων. Και είπεν όταν αρχίσουν αυτά τα όργανα να πέσετε όλοι να προσκυνήσετε την εικόνα μου την χρυσήν. Όλοι υπήκουσαν. Πλην όμως εκείνα τα τρία παιδιά παρήκουσαν. Πάντοτε πρέπει να έχουμε και την παρακοήνω σωτηρία όταν τα πράγματα είναι δύσκολα και μας αναγκάζουν να κάνουμε αυτό το οποίο δεν πρέπει. Εάν επί παραδείγματι αύριο έρθει ο Αντίχριστος και σου πει ότι πρέπει να βάλεις το μικροτσίπ πάνω στο χέρι σου και πάνω στο μέτωπό σου, πρέπει να παρακούσεις. Διότι αν δεν παρακούσεις, τότε έχασες τον παράδεισο. Θα αντισταθείς, αδερφέ μου, άχρη θανάτου. Δεν θα σου δώσουν χρήματα από την τράπεζα, δεν θα σου δώσουν φαγητόν από εκεί που πωλείται, δεν θα μπορείς να πουλήσεις ούτε να αγοράσεις, λέγει η Αγία Γραφή, όταν δεν έχεις αυτό το σφράγισμα του Αντιχρίστου. Και τι θα κάνεις? Οι τρεις παιδες ευρίσκονται ενώπιον του βασιλέως και της αποφάσεώς του. Δεν προσκυνούν, δεν σκύβουν, δεν γονατίζουν μπροστά στην εικόνα την χρυσή του Ναφουγκοδονόσορος. Το μαθαίνει από τους προδότες, διότι και εις εμάς το ίδιο θα συμβεί. Θα τρέξουν προδότες για να καταγγείλουν ότι δεν υπακούμε εις τους κρατούντας την εξουσία. Μη φοβηθείτε, ο θάνατος δεν είναι δύσκολος, είναι εύκολος. Μία μικρή αναπνοή και έφυγε η ψυχή και μένει το κουφάρι. Ό,τι θέλει ας κάνει το κουφάρι. Μη φοβηθείτε, διότι ο Θεός θα πάρει την ψυχούλα μας με τέτοιο τρόπο που δεν θα νιώσουμε καθόλου. Μην υποκύψουμε. Οι τρεις παιδες δεν υποκύπτουν. Και τότε ο Ναφουγκοδονόσορ ανάβει από θυμόν.